Τι κάναμε τη βόλτα μας και σήμερα. Παρόλο που ο καιρός είναι αποτρεπτικός, εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με οτιδήποτε καιρό. Άμα θέλω να κάνω βόλτα, θα την κάνω. Εκτός έξι από extreme περιπτώσεις που μετά έχει να κάνει με κίνδυνο. Και αυτό που παρατήρησα αγοράζοντας σταδιακά τον εξοπλισμό για το μηχανάκι, όσο πιο καλά εξοπλισμένος είσαι για να προστατευτείς από τα καιρικά φαινόμενα, από τη ζέστη ή το κρύο, τόσο πιο πολύ απολαμβάνεις το ταξίδι. Πρώτη φορά αγοράζω χειμωνιάτικο παντελόνι μηχανής και μπορώ να πω είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει. Το εκνευριστικό της υπόθεσης για μένα είναι όταν ζεσταίνεσαι ή είσαι ok σε ένα σημείο του σώματός σου και στο άλλο κρυώνεις. Οπότε άμα φοράς ένα μπουφάν μηχανής και σε κρατάει ζεστό και κρυώνουν τα πόδια σου, αυτή η αίσθηση δεν είναι ωραία. Όπως και τώρα με τα γάντια, τα οποία τα Dainese που αγόρασα άρχισε να ξεφλουδίζει το βέλκρο και τα γύρισα πίσω για να μου κάνουν αλλαγή και φοράω τα βαλιά, τα κοντά, τα οποία ναι μεν σε ζεσταίνει το grip εδώ, αλλά εδώ νιώθω τον αέρα που μπαίνει μέσα στο μπουφάν και κρυώνεις. Οπότε εδώ είσαι ζεστός, εδώ είσαι κρύος. Αυτή η αίσθηση δεν είναι καθόλου ωραία. Έτσι και με το παντελόνι. Πραγματικά είναι λες και βρίσκομαι σπίτι μου. Έχει επένδυση θερμική, επένδυση αδιάβροχη και το εξωτερικό κομμάτι, το οποίο μπορείς να το φορέσεις και το καλοκαίρι, γιατί οι δύο από μέσα επενδύσεις αφαιρούνται. Οπότε κερδίζεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι αν θες να κάνεις ταξίδι, έχεις προστασίες εδώ στα γόνατα και εδώ στους γοφούς. Επίσης είναι πολύ βολικό γιατί έχει τσέπες στο πλάι και δεν είναι για καθόλου ακριβό. Εγώ το πήρα 115 ευρώ μαζί με το μποτάκι, το οποίο είναι τύπου Timberland, αδιάβροχο. Είναι μοτοσυκλετιστικό, αλλά δεν φαίνεται. Οπότε μπορείς να το φορέσεις και να μην είσαι σαν εξωγήινος όταν θα πας σε ένα μαγαζί μέσα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός, καλά γάντια, θερμενόμενα grip, εντάξει δεν είναι τόσο απαραίτητο, αλλά κερδίζεις πολύ. Ένα καλό μπουφανάκι να κρατάει το κρύο έξω και τη βροχή. Το παντελόνι. Παπούτσια διάβροχα για να μην παγώσουν τα πόδια σας σε περίπτωση που βραχείτε ή με τον αέρα. Και μια ψηλή κάλτσα για να κρατάει το ενδιάμεσο, να μην περνάει αέρας μέσα στο παντελόνι. Και είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε βόλτα με οποιοδήποτε καιρό. Για μένα αξίζει αυτή η επένδυση στο ρουχισμό. Εκτός αν έχετε το μηχανάκι να πηγαίνετε από το σπίτι σας για καφέ. Οπότε μόνο το κράνος, ξέρω εγώ, όποτε σας βολεύει. Αλλά να πηγαίνεις βόλτα, να παγώνει τα χέρια σου χωρίς γάντια,
να παγώνουν τα πόδια σου, να παγώνουν τα σου και να λες εντάξει, με τη μηχανή δεν είναι ωραία η βόλτα. Με τη μηχανή είναι ωραία η βόλτα όλο τον καιρό. Άμα είναι να μην βγάζεις το μηχανάκι έξω όταν βρέχει, όταν έχει κρύο, όταν έχει πολύ ζέστη, δεν ξέρω εγώ τι, τι να το βγάζεις, σε θερμοκρασία 22 με 25 και να λες πήγα βόλτα την άνοιξη μόνο.